το στοίχημα. Φαίνεται να έχασαν για άλλη μια φορά για την ομαλή διεξαγωγή του Λεμεσανού ντέρπι μεταξύ του Απόλλωνα και της ΑΕΛ. Στο Αλφαμέγα επικράτησε το απόλυτο χάος και η περιοχή εκτός γηπέδου μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη μετά από ένα αγώνα που δεν ξεκίνησε ποτέ. Από την αρχή η κατάσταση ήταν να μύριζε μπαρούτι στο γήπεδο. Οι πόρτες στο ΑΜΕΓΑ άνοιξαν και οι οπαδοί άρχισαν να εισέρχονται εντός του γηπέδου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οπαδοί της ΑΕΛ προκειμένου να μην υποβληθούν σε ελέγχους εμφανίστηκαν με άγριες διαθέσεις. Ανεβρέθηκε μια τσάντα με μολότοφ και πυρσούς. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η ένταση μεταξύ αστυνομικών και οπαδών της ΑΕΛ καθώς και εκτόξευση σπρέι από πλευράς αστυνομίας κατά την είσοδό του στο γήπεδο. Στο σημείο κλήθηκαν ενισχύσεις. Λίγο πιο κάτω στην πόρτα εισόδου η κατάσταση γίνεται ανεξέλεκτη. Οπαδοί όπως καταγράφεται στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του σταδίου πηδούν από τα κάγκελα ενώ όταν η πόρτα ανοίγει εισέρχονται στο γήπεδο χωρίς κανένα έλεγχο. Με αυτά τα δεδομένα η αστυνομία σε κάποια στιγμή αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει κάποια χημικά μέσα ώστε να αποτρέψει τα πρόσωπα αυτά να εισέλθουν. Υπεύθυνος ασφαλείας του γηπέδου και αστυνομία αποφασίζουν όπως καλέσουν όλους τους οπαδούς να αποχωρήσουν από τις κερκίδες με σκοπό να ελεγχθούν και να ξαναμπούν. Δόθηκε μια ευκαιρία στους οπαδούς. Κάποιοι παρέμειναν εντός του γηπέδου και στις κερκίδες αλλά και στην καταπαχτή. Με αυτά τα δεδομένα και μετά την παράλευση κάποιου χρονικού διαστήματος, γύρω στις 8, ενημερώθηκε εκ νέου ο διαιτητής και ο υπεύθυνος ασφαλείας του σταδίου να μην ξεκινήσει ο αγώνας. Επαναλάβαμε στον διαιτητή ότι ως αστυνομία και βεβαίως ο υπεύθυνος ασφαλείας αυτός ο αγώνας δεν μπορούσε να αστυνομευθεί με ασφάλεια. Μερικά λεπτά αργότερα από τα μεγάφωνα του σταδίου ανακοινώνεται η οριστική αναβολή του αγώνα. Οριστική εξέλιξη, δεν ξεκινάει το παιχνίδι οριστικά. Στην κερκίδα του Απόλλωνα η νύχτα γίνεται μέρα από τους πυρσούς, ενώ οπαδοί της ΑΕΛ έριξαν δακρυγόνα. Η αποχώρηση των οπαδών γίνεται ταυτόχρονα και για τις δύο ομάδες. Η περιοχή εκτός γηπέδου μετατρέπεται σε εμπόλεμη ζώνη. Σε βίντεο καταγράφεται ο πετροπόλεμος που άνοιξαν οπαδοί της ΑΕΛ προς τα μέλη της αστυνομίας, αλλά και ο έαντας που ανταποδίδει με εκτόξευση νερού για να απομακρύνει τους οπαδούς. Από τα σοβαρά επεισόδια τραυματίστηκαν 3 δόκιμα μέλη της αστυνομίας. 22χρονος αστυνομικός της ΜΑΤ τραυματίστηκε από ναυτική φωτοβολίδα στο γόνατο και υποβλήθηκε χθες βράδυ σε χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρει διαμπερές τραύμα και υπέστη κάταγμα επιγονατίδας. Γυναίκα αστυνομικός επίσης της ΜΑΤ υπέστη εγκάβματα στα χέρια από αυτοσχέδια βόμβα μολότοφ που έριξε ο παδός προς το μέρος των αστυνομικών, ενώ τρίτος αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρα. Στον αντίποδα, αίσθηση προκαλεί και η καταγγελία από φύλαθλο που είναι καθυλωμένο σε αναπηρικό καροτσάκι. Όπως λέει, λόγω της δυσκολίας του να κινηθεί γρήγορα, βρέθηκε στην πορεία που ακολουθούσε ο έαντας, καθώς και μέλη της ΜΑΤ. Κατάβρεξε μας όλους με χημικό, γιατί δεν είναι απλό νερό που ρίχνουν, χημικό που ρίχνουν. Έχει το σώμα μας όλο. Στην πορεία των αστυνομικών με έριξαν κάτω από το τροχοκάθισμα, με χτύπησαν και με ασπίδαν και με ροπαλά. Όλο το βράδυ αστυνομικές αρχές βρίσκονταν σε επιφυλακή. Στην περιοχή Εναερίου εντόπισαν 4 νεαρούς με μεταλλικό ρόπαλο και μαύρες κουκούλες. Η διαδικασία προσωποκράτησής τους έγινε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται 17χρονος καθώς καταγγέλει ξυλοδαρμό από τα μέλη της αστυνομίας. Οι δικηγόροι των 4 υπόπτων έφεραν έσταση στην 8ήμερη κράτηση που ζητούσε η αστυνομία και το δικαστήριο επιφύλαξε την απόφαση του μέχρι αύριο. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι φωτογραφίες άλλων 17 οπαδών της ΑΕΛ, οι οποίοι αναζητούνται. Την ίδια ώρα, έξω από την αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού, η Θύρα 9 πραγματοποιούσε πορεία διαμαρτυρίας κατά της κάρτας οπαδού με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ισχυρές ανάμεσά τους. Η πορεία ολοκληρώθηκε χωρίς παρατράγουδα.